Κύριε Πρόεδρε. Διαβεβαιώ επισήμως πίστην και σεβασμόν εις το Σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτονόμους και εις την διατήρηση της ανεξαρτησίας και της αδιφιακής ακεραιότητος της δημοκρατίας της Κύπρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριοι συνάδελφοι, μπορείτε να καθίσετε. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να παραμείνετε στο βήμα για τον λόγο σας. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή τελετή αποτελεί την υψίστην για τον εκάστοτε Πρόεδρον τιμή, αφού δια της εκ του συντάγματος προβλεπομένης διαβεβαιώσεως αναλαμβάνει και νομότυπα την διακυβέρνηση της χώρας. Δεν σας αποκρύβω πως πέραν από την εύλογη συγκίνηση, αυτό που υπερέχεινε το αίσθημα ευθύνης απέναντι σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό, είτε συμμετείχε στην ισχυρή εντολή που μου εδόθη, είτε ενασκώντας το απόλυτο δικαίωμα έκαμε άλλες επιλογές. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως ο σεβασμός μου είναι εξίσου ισχυρός προς όλους τους πολίτες, προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους θεσμούς, κορυφαίος των οποίων είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, η νομοθετική εξουσία του κράτους. Γιατί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μπορεί το προεδρικό σύστημα να επιτρέπει την κυβερνητική σταθερότητα, αλλά χωρίς την συνεργασία νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, μετατρέπει τη σταθερότητα σε στασιμότητα. Και τούτο αποβαίνει σε βάρος πάντα των καλώς νοουμένων συμφερόντων του λαού μας. Και θα ήταν πραγματικά συγχώρητη αλαζονία, αλλά και αγνωμοσύνη προς όλους εσάς, αν ισχυριζόμουν πως η πρόοδος που κατέγραψε η χώρα μας τα τελευταία 5 χρόνια οφείλεται αποκλειστικά στις πολιτικές της κυβέρνησης και όχι σαν αποτέλεσμα της μεταξύ μας συνεργασίας. Γι' αυτό και για πολλωστή φορά θα ήθελα και από του βήματος της Βουλής να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προσβλέποντας σε ακόμη πιο στενή συνεργασία κατά τη νέα προεδρική θητεία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σημερινή τελετή δεν περιορίζεται στην νομισμένη διαβεβαίωση, αλλά εκτείνεται και στην παράθεση των προγραμματικών θέσεων της κυβέρνησης για τα επόμενα 5 χρόνια. Προγραμματικών θέσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των όσων απαράδεκτων βιώνουμε σαν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, των αναγκών ενός σύγχρονου κράτους, αλλά και στην αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που οι πολίτες βιώνουν. Και είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που κατά την διάρκεια της προεκλογικής περίοδου έχω διαπιστώσει πως πέρα από την κοινή ιεράρχηση προτεραιοτήτων υπάρχουν σε πλείστους τομείς πολιτικής ταύτιση θέσεων ή και καινοτόμες ακόμα ιδέες που μπορεί να αποτελέσουν μια γόνιμη συνεργασία, μια περαιτέρω συνεργασία μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Υπάρχουν βεβαίως και διαφορές. Άλλες που οφείλονται σε διαφορετική φιλοσοφική θεώρηση και άλλες που λόγω υψηλού οικονομικού κόστους είναι αδύνατον να υλοποιηθούν επί του παρόντος. Είναι όμως, κυρίες και κύριοι, παρά τα αυτά ισχυρή η πεποίθηση μου πως αν στο μεταξύ μας διάλογο αφήσουμε κατά μέρος τους δογματισμούς και μιλώ και για εμάς και για εσάς και επικρατήσει η λογική του καλώς νομένου συμφέροντος, πολλά μπορεί από κοινού να επιτύχουμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είχα προεκλογικά δηλώσει και θεωρώ καθήκον μου να το επαναλάβω και από του βήματος της Βουλής πως η παρούσα είναι και η τελευταία μου θητεία. Μια θητεία που θέλω να την διακρίνει όχι μόνο η αποφασιστικότητα στη λήψη των επιβαλλωμένων μέτρων, αλλά ιδιαίτερα η ετοιμότητα
για δημιουργικό διάλογο με όλες ανεξαίρετα τις πολιτικές δυνάμεις. Όραμα μου είναι να χτίσουμε μαζί την Κύπρο της νέας εποχής. Γι' αυτό και είναι πρόθεσή μου να συστήσω μια επιστημονική ομάδα. Μια ομάδα μελέτης των προεκλογικών προγραμμάτων των αντιποψηφίων μου, για να μην αγνοηθούν προτάσεις που συμβάλλουν προς την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι όσες αναφορές ακολουθούν θα επικεντρωθούν στην παράθεση των κύριων προγραμματικών θέσεων της κυβέρνησης για την επόμενη πενταετία. Ως πρώτιστη προτεραιότητα, θεωρώ πως δεν μπορεί να είναι άλλη από την αντιμετώπιση της απαράδεκτης κρατούσας κατάστασης με την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή του 37% του εδάφους της δημοκρατίας. Μια κατάσταση που δυστυχώς επιδεινώνεται σαν αποτέλεσμα της απόπειρας δημιουργίας νέων τετελεσμένων με την παραβίαση από την Τουρκία των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκείνο που πραγματικά με θλίβει είναι η στάση της ηγεσίας των τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας, γιατί για άλλη μια φορά υπαναχωρούν από συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί και επιβεβαιωθεί τόσο από τους κυρίους Χριστόφια Ταλάτ όσο και από τον ίδιο με τον κύριο Ακίντζη. Συγκλήσεις που ξεκάθαρα καθορίζουν πως οι όποιες αποφάσεις αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες, χωρικά ύδατα, συνορεύουσα ζώνη, με συγχωρείτε, υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη, θα αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της κεντρικής κυβερνήσεως της επανενωμένης Κύπρου. Την ίδια ώρα έχει συμφωνηθεί και ο τρόπος κατανομής των εσόδων του κράτους, από όπου και αν προέρχονται τα έσοδα, και συνεπώς διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα του συνόλου των νομίμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Τουρκοκυπρίων βεβαίως μη εξαιρουμένων. Πρόσθετα με τα όσα έχουν συμφωνηθεί, η κυβέρνηση προώθησε στην Βουλή νομοσχέδιο για τη σύσταση κρατικού ταμείου για την διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων στο πρότυπο του νορβηγικού μοντέλου και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και βέλτιστες πρακτικές. Ένα επιπλέον μέτρο που διασφαλίζει και νομοθετικά τα συμφέροντα του συνόλου του κυπριακού λαού. Συνεπώς τα όσα απαράδεκτα προβάλλει η τουρκοκυπριακή ηγεσία. Όχι μόνο δεν ευσταθούν, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώνουν ως απότερος στόχος δεν είναι δυστυχώς η εξυπηρέτηση των τουρκοκυπρίων, αλλά η εξυπηρέτηση των στρατηγικών συμφερόντων της Τουρκίας. Γίνεται πια ξεκάθαρο πως η στάση που τηρήσαμε στο Κράν Ποντανά ήταν απόλυτα δικαιολογημένη, αφού η αξίωση για τερματισμό των εγγυητικών και επεμβατικών δικαιωμάτων ή της μόνιμης παρουσίας τουρκικού στρατού στόχο είχε να τερματίσει την γηδαιμονία της Τουρκίας επί των Τουρκοκυπρίων και κατ' επέκταση τις προβαλλόμενες αξιώσεις των συμπατριωτών μας του ελέγχου του συνόλου της χώρας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την οριστική λύση του κυπριακού προβλήματος. Μιας λύσης όμως που θα την διακρίνει ο αλληλοσεβασμός, που θα στοχεύει στην επίτευξη μιας συμφωνίας που δεν θα νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της παραβίασης του διεθνούς δικαίου, που δεν θα παραγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου του λαού ή του κάθε πολίτη, που δεν θα αγνοεί πως η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σαν κράτος έχει συνεπώς υποχρέωση να σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Προς αυτή την κατεύθυνση και οι προσπάθειες που καταβάλλω για επανέναρξη του διαλόγου μετά το ναυάγιο στο Κράν Μοντανά. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι συμπατριώτες μας
όχι μόνο παρουσιάζονται απρόθυμοι, αλλά και με πρόσθετες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, αλλά και απαράδεκτες προτάξεις, καθιστούν την επανέναρξη των συνομιλιών τουλάχιστον επί του παρόντος αδύνατη. Θέλω να επαναλάβω για πολλωστή φορά αυτό που σαφέστατα κατέστησα και προς τον Γενικό Γραμματέα. Πως αν αρθούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, οι όποιες ταυτόχρονα απαράδεκτες προτάξεις και αξιώσεις από τουρκοκυπριακής πλευράς, είμαι έτοιμος άμεσα να εμπλακώ σε ένα νέο διάλογο που άπτεται εσωτερικών ψυχών, αλλά και να συμμετάσχω σε μια νέα διάσκεψη για την Κύπρο, εφόσον θα έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία και σε αυτήν θα συμμετάσχουν ενεργά τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την πιο πάνω θέση, κυρίες και κύριοι, έχω διαβιβάσει και προς τον κύριο Ακκιντζή μέσω της ειδικής αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κυρία Σπέχαρ. Στόχος είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου των συνομιλιών που επετεύχθηκε μέσα από την διαπραγματευτική διαδικασία και η από κοινού με τους συμπατριώτες μας εξέβρεση μιας λύσης που πρώτον θα κατοχυρώνει την πλήρη ανεξαρτησία του κράτους με την κατάργηση των όποιων εγγυητικών και επεμβατικών δικαιωμάτων ή την μόνιμη παρουσία τουρκικού στρατού. Δεύτερον, μιας λύσης που θα είναι απόλυτα συμβατή με την ιδιότητα της χώρας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, που θα διασφαλίζει την λειτουργικότητα και βιωσιμότητα, δημιουργώντας έτσι πραγματικές συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης και συνδημιουργίας. Τέταρτον, μιας χώρας που από την πολυεπίπεδη ή μέσα από την πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική θα ενισχύει το διεθνές κύρος του κράτους και θα αποτελεί μοντέλο σταθερότητας αλλά και γέφυρας μεταξύ των χωρών της ευρύτερης περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα συνεχίσουμε την μέχρι σήμερα στρατηγική, επιδιώκοντας πέραν της εμβάθυνσης και περαιτέρω ενίσχυσης των στενών σχέσεων με όλα τα γειτονικά κράτη, την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη αρίστων σχέσεων μας με τις χώρες του κόλπου, τη θεσμική διασύνδεση της Συνόδου των 7 Μεσογειακών χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα γειτονικά μας κράτη, την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων μας με τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τη συνέχιση και ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής μας στα δρόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την διαμόρφωση της κοινής εξωτερικής πολιτικής, την προώθηση της συνομικής διπλωματίας με σημαντικούς δρόντες του διεθνούς συστήματος, προκειμένου μέσα από την ανάλογη εξωτερική πολιτική να επιτύχουμε την διασφάλιση της απρόσκοπτα των ενεργειακών μας σχεδιασμών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση, όλος σχεδιασμός για την πενταετία 2018-2023 αποτελεί συνέχεια των όσων όλοι μαζί πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτή βασίζεται πρώτον σε πέραν των 20 εθνικών στρατηγικών που έχουν υιοθετηθεί και καλύπτουν μεταξύ άλλων δράσεις για εξυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την έρευνα και καινοτομία, την νεολαία, τα άτομα με αναπηρίες, την προστασία και τα δικαιώματα των παιδιών, την πάταξη της διαφθοράς, τον τουρισμό, την ανάπτυξη των ορεινών μας κοινοτήτων, τον τομέα της γεωργίας και σωρίας άλλων. Δεύτερο, βασίζεται σε δεκάδες εξυγχρονιστικά νομοσχέδια που βρίσκονται είτε βρίσκονται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων
είτε θα κατατεθούν ευθύς μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κράτος που μέσα από την σταθερή δημοσιονομική πολιτική του θα εγγυάται μια γερά θεμελιωμένη, δυναμικά αναπτυσσόμενη, με ένα νέο οικονομικό, σύγχρονο και ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα συνεχίσουμε την πολιτική των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών που παράγουν πλεονάσματα, θα διασφαλίσουμε, όπως οι διεθνείς οίκοι αναγνωρίζουν, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που το 2017 ανήλθαν στο 4%, κατοχυρώνοντας έτσι την ανάπτυξη, την ενίσχυση, με συγχωρείτε, των αναπτυξιακών και κοινωνικών μας δράσεων. Με νέες πρωτοβουλίες θα συνεχίσουμε την πολιτική μείωσης φόρων, δημιουργίας κινήτρων, ενισχύοντας έτσι την επιχειρηματικότητα, το οικογενειακό εισόδημα, προσελκύοντας νέες επενδύσεις. Στόχος μας είναι ένα κράτος που σε συνδυασμό με τα πιο πάνω και τις επενδύσεις στην έρευνα και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα δίδει έμφαση στην στήριξη της καινοτομίας και στις νεοθυείς επιχειρήσεις. Οι πιο πάνω πολιτικές, σε συνδυασμό με τη λήψη μιας σωρίας άλλων μέτρων που με λεπτομέρεια αναφέρονται στο προεκλογικό μου πρόγραμμα, όχι μόνο θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά θα δημιουργήσουν και υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, προστατεύοντας παράλληλα τα εργασιακά δικαιώματα. Πολιτική μας είναι, με την επίτευξη συνθηκών πλήρους απασχόλησης, και όταν λέμε πλήρους απασχόλησης μιλούμε για το 4 ή 5 περίπου 100% τα επίπεδα της ανεργίας, στόχος μας είναι να εμπλακούμε, εφόσον το επιτύχουμε, σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για την θέσπιση του εθνικού κατωτάτου μισθού για όλα τα επαγγέλματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα εκ των προβλημάτων που καλείται το κράτος να αντιμετωπίσει είναι αυτό των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Η κυβέρνηση, πέραν του πλαισίου αφαιρεγκαιότητας, της ενίσχυσης του θεσμού του Χρήματο Οικονομικού Επιτρόπου και άλλων συναφών νομοθετημάτων που από κοινού έχουμε υιοθετήσει, προωθεί πάντα σε συνεργασία με την Βουλή την δημιουργία και νέων εργαλείων, όπως εξειδικευμένου φορέα για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Σχετική επί του θέματος είναι και η εκπόνηση του σχεδίου Εστία, το οποίο θα τεθεί βεβαίως και ενώπιον σας για περαιτέρω διάλογο. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να επαναλάβω πως στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις όποιες δημιουργικές προτάσεις από οποιανδήποτε πολιτική δύναμη και αν προέρχονται. Κυρίες και κύριοι, είναι καλά γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το 2013 μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας κλήθηκε με προσωπικές θυσίες να σώσει την οικονομία και το κράτος, όπως τα θύματα των τραπεζών, οι καταθέτες και οι κάτοχοι αξιογράφων. Θεωρώ πως η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και η επιστροφή στην ανάπτυξη δίδουν την δυνατότητα στο κράτος με πραγματισμό και μέσα από μια μακροπρόθεσμη και συγκροτημένη πολιτική να προγραμματίσει τη σταδιακή αποκατάσταση μεγάλου μέρους των ζημιών που έχουν υποστεί οι εν λόγω ομάδες συμπολιτών μας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσονται και οι αποφάσεις, πρώτον για αποκατάσταση του 75% της απώλειας που έχουν υποστεί τα ταμεία προνοίας, μια αποκατάσταση που αντανακλά ένα ύψος δαπάνης από μέρους του κράτους πέραν του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Δεύτερο, με νομοθετικές τροποποιήσεις, ενεργοποίηση του Ταμείου Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, με συγχωρείτε,
στο οποίο το κράτος θα συνεισφέρει με οικονομικούς πόρους, αναλόγως των επιδόσεων της οικονομίας, αλλά και με παρακόρηση κρατικής περιουσίας, είτε κινητής είτε ακινήτου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έγνοια και προτεραιότητά μας την επόμενη πενταετία είναι η περαιτέρω ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ευρύτερης τάξης, της ευρύτερης μεσαίας τάξης μέσα από δράσεις όπως η διάθεση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουμε ήδη εξασφαλίσει από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Δεύτερον, θέσπιση στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τρίτον, νέα προγράμματα για την νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Θα ήθελα να επαναλάβω πως τα πιο πάνω αποτελούν ενδεικτικές και μόνον δράσεις μεταξύ της σωρίας άλλων μέτρων που περιέχονται στο πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με συγχωρείτε, μου έμεινε μετά από τόσα χρόνια. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο, με την ίδια επιθυμία, την ίδια αντίληψη. Στις προτεραιότητες μας εντάσσεται η δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που όχι μόνο θα διευρύνει και θα ενισχύσει τους παραδοσιακούς παραγωγείς της οικονομίας όπως τις υπηρεσίες, τον τουρισμό και την ναυτιλία, αλλά και θα δημιουργεί νέους παραγωγικούς τομείς όπως η μετατροπή της Κύπρου σε κέντρο αριστείας στην έρευνα και καινοτομία, δεύτερον σε διαμετακομιστικό σταθμό εμπορίου, τρίτον, σε περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και τέταρτον, την δημιουργία οπτικο-ακουστικής βιομηχανίας. Την ίδια ώρα, στόχος μας είναι και είναι ένας από τους βασικούς στόχους που πιστεύω όλοι συμμεριζόμαστε, είναι η δημιουργία ενός κράτους που θα αφουγκράζεται τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αποφασιστικότητα τις μεταρρυθμιστικές δράσεις με μοναδικό στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και την αντιμετώπιση των χρόνιων και συστημικών στρεβλώσεων και προβλημάτων. Και θα μπορεί να το επιτύχουμε τούτο μέσα από την λήψη κάποιων μέτρων. Πρώτον, προς εξυγχρονισμό του κράτους. Επιβολή αυστηρών κανόνων αξιοκρατίας, αλλά και εξουδετέρωση των αγκυλώσεων που η γραφειοκρατία προκαλεί, θα επανακαταθέσουμε στη Βουλή τα 6 μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια της Δημόσιας Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που εκφράστηκαν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Δεύτερον, την ίδια ώρα αναγκαία καθίσταται η ψήφιση του ευενδυτικού νόμου και η δημιουργία των Υφυπουργείων Ανάπτυξης και Τουρισμού. Τρίτον, που θεωρώ είναι εξίσου εκ των όνων κάνευ, είναι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και τρίτον, ολοκλήρωση του προγράμματος ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την εστονική κυβέρνηση για την πλήρη ψηφιοποίηση και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς και δράσεις του κράτους. Θεωρώ αχρίαστο, κυρίες και κύριοι, να επισημάνω πόσο σημαντική είναι η δική σας συμβολή προκειμένου να ανταποκριθούμε στο καθολικό αίτημα της κοινωνίας που θέλει από όλους εμάς τη δημιουργία ενός αξιόπιστου, σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού κράτους. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιδίωξη μας είναι η συνέχιση των δράσεων για ένα κράτος με ολοκληρωμένη αλλά και συγκροτημένη πολιτική για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Για ένα κράτος πρόνοιας που παρέχει προστασία στις ευάλωτες ομάδες
είτε μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, είτε των προγραμμάτων για συνταξιούχους, τις πολύτεκνες και μονογονικές οικογένειες, την νεολαία, τα άτομα με αναπορίες και χρόνιες παθήσεις, που στηρίζει πραγματικά την οικογένεια και κατοχυρώνει τις κοινωνικές ελευθερίες, αλλά και σέβεται την διαφορετικότητα. Κυρίες και κύριοι, ειδική αναφορά θέλω να κάνω στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει και υλοποιήσει το Γενικό Σύστημα Υγείας, ώστε το σύνολο του λαού να απολαμβάνει ποιοτικών υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής πέρασης. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Τα όσα έχουν συμφωνηθεί θα υλοποιηθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων όπως έχουν καθοριστεί. Μια άλλη των προτεραιοτήτων μας στην νέα πενταετία άπτεται των θεμάτων παιδείας. Μέσα από τις μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα θα αναβαθμίσουμε την παρεχόμενη παιδεία ούτως ώστε να προάγει τον πολιτισμό αλλά και να ενισχύει και να εξηγένει τον αθλητισμό. Ενδεικτικά αναφέρω πως θα υλοποιήσουμε κατά γράμμα τις πρόνοιες του νέου σύγχρονου συστήματος διορισμών, θα προχωρήσουμε στην επέκταση του ολοήμερου σχολείου, θα επιταχύνουμε την λειτουργία της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών, θα καταθέσουμε πρόταση για δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ με αυστηρότητα θα υλοποιήσουμε τις πρόνοιες του κώδικα χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, αλλά και με αποφασιστικότητα ενίσχυση του πλαισίου για οριστική πάταξη της βίας στα γήπεδα. Θέλω να ελπίζω ότι μετά τα όσα γινόμαστε μάρτυρες, θα έχω, όπως είναι και η βούληση πιστεύω η δική σας, την συμπαράσταση σας έτσι ώστε να νομοθετηθούν οι πρόνοιες μιας αυστηρότερης νομοθεσίας, η οποία επιτέλους θα απαλλάξει τα γήπεδα από όσους τα χρησιμοποιούν για να εκτονώνουν τις οποιασδήποτε αντιδράσεις ή συμπεριφορές. Κυρίες και κύριοι, στόχος μας είναι η διαμόρφωση ή η αναδιαμόρφωση ορθότερα της προσφυγικής πολιτικής έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τα προβλήματα των προσφύγων. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στήριξη στους εγκλωβισμένους αλλά και θα συνεχίσουμε εντατικότερα να εργαζόμαστε για την διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων μας. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά αναφέρω τις πιο κάτω δράσεις που θα συμβάλλουν ουσιαστικά ώστε το κράτος να εφαρμόσει αποτελεσματικότερα αλλά και δικαιότερα την προσφυγική πολιτική. Μέσα από την ολοκλήρωση, πρώτον, μέσα από την ολοκλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτητών Περιουσιών στα κατεχόμενα στο αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχει γίνει μια σημαντική καταγραφή που φτάνει το 80%, υπολείπεται το 20%, πιστεύουμε τους επόμενους 2 ή 3 μήνες θα είναι έτοιμο το Μητρώον Ιδιοκτητών Περιουσιών στα κατεχόμενα. Δεύτερον, την αναβάθμιση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Τρίτον, την αναβάθμιση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που θα αφορά το σύνολο των πολιτών που πληρούν τα κριτήρια και θα περιλαμβάνει και την κοινωνική στέγαση. Τέταρτον, ορθολογική διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών μέσω της καταγραφής των χρηστών, των επιτρεπομένων χρήσεων αλλά και τον καθορισμό των κριτηρίων των δικαιούχων και τέλος ολοκλήρωση του σχεδίου πλήρους και καθολικής αναβάθμισης των προσφυγικών οικειών στους συνοικισμούς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένας άλλος τομέας ζωτικής σημασίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, όπως πρώτον
τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, την αξιοποίηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και την υλοποίηση των εθνικών σχέδιων δράσης που αναφέρονται στην αντιμετώπιση, πρώτο, της ερημοποίησης, δεύτερο, της κλιματικής αλλαγής, τρίτο, της βιοποικιλότητας και τέταρτον, της διαχείρισης αποβλήτων. Επιδιώξη μας είναι το κράτος την ίδια ώρα να συνεχίσει την υλοποίηση μιας πιο συγκροτημένης πολιτικής για την ευημερία των ζώων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όχι τυχαία, άφησα στο τέλος της αναφοράς μου την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς. Θέλω με κατηγορηματικό τρόπο να αναφέρω πως θα συνεχίσουμε την πολιτική μηδενικής ανοχής στις όποιες μορφές διαπλοκής ή διαφθοράς στη δημόσια υπηρεσία. Στη δημόσια ζωή καλύτερα. Θεσμοθετώντας περαιτέρω μέτρα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα υλοποιήσουμε με αυστηρότητα τις δράσεις που έχουν υιοθετηθεί με την Εθνική Στρατηγική για Πάταξη της Διαφθοράς με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων, όπως την δημιουργία της Αρχής κατά της Διαφθοράς, του Πλαισίου Προστασίας των Μαρτύρων, τις ειδικές ποινικές ευθύνες υπουργών και αξιωματούχων του κράτους συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της Δημοκρατίας, την συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, ενώ όσον αφορά την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, πέραν της δημιουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου, προωθούμε την εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, τη σύσταση Δικαστηρίου Εμπορικών Διαφορών, τη σύσταση Κέντρου Διεθνούς Διαιτησίας, δικαστήριο για διαφορές που δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, την περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση των δικαστηρίων αλλά και της Γενικής Εισαγγελίας και τέλος την ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρέθεσα στο μέτρο που η σημερινή παρουσίαση επιτρέπει ενδεικτικά και σε σύνοψη τα όσα έχουμε ήδη τροχιοδρομήσει, αλλά και τα όσα συγκροτημένα και συγκεκριμένα στοχεύουμε. Στόχος είναι να ολοκληρώσουμε την ανασυγκρότηση του κράτους που θα οδηγήσει στην Κύπρο της νέας εποχής. Αυτό είναι το όραμα μου για την δεύτερη και τελευταία θητεία που θα συνεχίσει να την διακρίνει το πάθος, το πείσμα, η αποφασιστικότητα, αλλά και η ισχυρότατη βούληση για συνεργασία με όλους. Δεν αποτελούσε προεκλογική ρητορική θέση πως σε μια τελευταία θητεία κανένας δεν θα είναι αντίπαλος. Γιατί είμαι βέβαιος πως και εσείς υιοθετείτε την θέση πως αντίπαλος όλων είναι τα προβλήματα που ο λαός και η πατρίδα μας αντιμετωπίσει. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία πως όποιες και όσες διαφορές και αν μας χωρίζουν, αυτό που μας ενώνει είναι το κοινό όραμα ή το καθήκον να δημιουργήσουμε ένα κράτος ελεύθερο, σύγχρονο, απόλυτα συμβατό με τις προσδοκίες του λαού μας. Όραμα μου, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι το 2023 ένα τέτοιο κράτος να παραδώσω. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.